Ζητούδες, μανεκέν, ηθοποιοί, καλλιτέχνες, τραγουδιστές, υποψήφοι βουλευτές διοριζόντουσαν και διορίζονται, θα μας τα πει ο κύριος Τσολακάκης, επί δεκαετίες στον υπόδρομο έχοντας ανακαλύψει άκουσον αυτό το σάπιο πολιτικό σύστημα την έννοια τεχνικός επιτετραμένος. Έτσι ονόμαζαν όλους αυτούς τους ανύπαρκτους επί την παρουσία, αλλά υπαρκτούς επί τη μισθοδοσία υπαλλήλους. Να ακούσουμε σας παρακαλώ πολύ τον κύριο Τσολακάκη με προσοχή όλοι, να κατανοήσουμε πώς είχαν στήσει το κόλπο κρόσο προσλήψεις στον υπόδρομο και πώς το έχουν στήσει, και μετά να πάμε στο βίντεο και να δείτε μερικούς από αυτούς πασίγνωστους Έλληνες, μέχρι και ιδιοκτήτες νυχτωρινών κέντρων προσλάμβαναν για να κάνουν ρουσφέτια. Να παίρνει το μισθό ο Σπίνος, να μην πατάει ποτέ και το πολιτικό σύστημα να τον εξυπηρετεί. Πέστε μας κύριε Τσολακάκη, σας παρακαλώ πολύ, αυτό το έργο κόλπο γκρόσο παράνομες προσλήψεις πώς είχε και πώς έχει στηθεί. Καταρχήν να πούμε δύο λόγια, γιατί όσοι ασχολούνται με τον υπόδρομο, οι Φίλιππι, ξέρουν και το θέμα, ξέρουν και τι είναι τεχνικός επιτετραμένος. Να πούμε δύο λόγια πρώτα, γι' αυτό, για να αυτούς που μας ακούνε δεν μπορεί να ξέρουν όλα για τον υπόδρομο. Τεχνική επιτετραμένη είναι εκείνη που είναι απαραίτητη για να διεξαχθεί μια υποδρομιακή συγκέντρωση. Ελανοδίκες, αφέτες, κριτές άφηξης. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι λέγονται τεχνικοί επιτετραμένοι. Μέχρι το 1978, από τότε που ιδρύθηκε από προπολεμικά ο υπόδρομος, αυτοί ήταν 25 έως 30 άτομα. Γιατί αυτοί χρειάζονται. Και τόσοι είναι σε όλες τις χώρες της Ευρώπης όταν στα υποδρόμια που διεξάγουν υποδρομίες. Από το 1978 άρχισαν καταρχήν οι προϊστάμενοι υπουργοί της Φιλίππου Ένωσης, που είναι εκείνη που δίνει τον τίτλο του τεχνικού επιτετραμένου, να βάζουν και κάποιους ανθρώπους για ρουσφέτια σαν τεχνικούς επιτετραμένους. Η Φιλίππος Ένωση έδινε τον τίτλο του ειδικού, δηλαδή του τεχνικού επιτετραμένου, και ο ΔΙΕ πλήρωνε. Η Φιλίππος Ένωση, να καταλάβει ο κόσμος, είναι η επιτροπή που δικεί τον υπόδρομο, έλεγα λόγια. Όχι, που επιβλέπει, είναι η δικαστική επιτροπή. Μάλιστα. Που δίνει τους τίτλους και που επιβλέπει την έκβαση. Ο ΔΙΕ είναι εκείνος που εκμεταλλεύεται, που εισπράττει και που πληρώνει τους τεχνικούς επιτετραμένους. Πάμε στις προσλήψεις. Πάμε λοιπόν, αυτοί στην αρχή γίνανε 70, μετά γίνανε 100 και όσο πέρναγε ο καιρός, όσο έβαζε ο υπουργός τους υπαλλήλους. Με ΑΣΕΠ αυτή, με ΑΣΕΠ. Όχι, αυτό είναι το κόλπο. Επειδή με δεν είναι στο ΑΣΕΠ, τους βάζανε από το παράθυρο. Και ξεκίναγε ο υπουργός, έβαζε 10 από το γραφείο του. Όταν βάζει όμως ο υπουργός, τότε βάζει και ο δεύτερος και ο τρίτος. Κοίταξε, αν είχαν αντικείμενο δεν βαριέσαι, δουλειά έρευνα. Όχι, δεν είναι, μιλάμε για ανθρώπους που παίρνουν τα λεφτά χωρίς να προσφέρουν. Δηλαδή αντικείμενο δεν είχανε. Κανένα αντικείμενο. Πήγαιναν στον υπόδρομο. Οι περισσότεροι από αυτούς δεν πήγαιναν. Δεν πάταγαν το πόδι τους. Αυτοί λοιπόν έφτασαν να είναι αντί για 30, 330. Και όσο ο υπόδρομος μέχρι το 2003 ήταν κερδοφόρος επιχείρηση, δεν είχε κανείς, σκεφτόταν, δεν βαριέσαι, κάποιος άνθρωπος από τα κέρδη, αντί να πάνε οπουδήποτε αλλού, πάνε σε αυτούς τους ανθρώπους. Και προχώρηκε. Από το 2004 όμως, που ο υπόδρομος έγινε ζημιογόνος και αναγκάζονταν το Υπουργείο Οικονομικών, για να μην πτωχεύσει κάθε χρόνο, να τον τσοντάρει 5, 6, 10 εκατομμύρια υπομαρφή άψης κεφαλαίου, το πρόβλημα πλέον έγινε σοβαρό. Κάποια στιγμή, επειδή δημοσιογραφώ, όπως σας είπε, στον υπόδρομο, άρχισα να κάνω, γράφω κάποια άρθρα και κάποια στιγμή σκέφτηκα να ζητήσω από το πρωτοδικείο μία ασφαλιστικά μέτρα να αναρτούν τον κατάλογο προς τους εργαζομένους. Ποιοι δουλεύουν στον υπόδρομο. Ναι, ως τεχνικοί επιτετραμένοι. Βάζεται, είμαστε τεχνικοί επιτετραμένοι και δεν παίρνουμε μισθό από τον υπόδρομο. Άρα πρέπει να πέσει καμία διαφήμιση για να πληρωθούμε τη Δευτέρα. Και επανερχόμαστε κυρίες και κύριοι για να δείτε τι σημαίνει τσουβάλια με προσλήψεις χωρίς να πατάνε ποτέ το πόδι τους επί 15 και 20 χρόνια στον υπόδρομο. Και σε λίγο θα δείτε ονόματα και φωτογραφίες τεχνικών
επιτεταρμένο. Και θα πείτε, αυτός ήμουν χθες στα μπουζούκια και τραγούδαγε. Δουλεύει στον υπόδρομο. Πάμε παρακαλώ πολύ στο διάλειμμα μας. Παρασέρνει το ρεύμα της σημερινής αγαστής συντάγματος ότι ο λαθρομετανάστης πρέπει να φύγει από τη χώρα μας γιατί είναι ο αυριανός βιαστής του παιδιού μας, όσο και αν έχει η πολιτική αναγκάσει κάποιους να μπαίνουν σε στρογγυλοποιημένες κουβέντες δήθεν ότι θα μείνουν εκτεθειμένοι αν μπουν τα πράγματα με το όνομά τους. Κύριε Σπίνο, σας είπα και προηγουμένως για τη θανατική ποινή, είναι ένα πολύ δύσκολο, μια πολύ δύσκολη θέση που μπορεί να πάρει ένας άνθρωπος και πολύ περισσότερο ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι δικαστής. Δεν είμαστε δικαστές εδώ. Όχι, λέω αν αποδειχθεί. Προσπαθούμε να βρούμε την αλήθεια. Είπα, βεβαίως. Όσον αφορά τους λαθρομετανάστες, αυτό θα μπορούσαμε να το πούμε σε δύο ανθρώπους που είναι σε αυτή τη χώρα. Πρώτον, στον κύριο Σαμαρά που έχει ανοίξει τα σύνορα και μπήκανε λαθρέα όλοι μέσα και κάνουν ό,τι θέλουν, χωρίς πρόγραμμα. Και δεύτερον, στον κύριο Παπανδρέου, ο οποίος μειώνει το όριο, τους αυξάνει και επίσης μπορούν να παραμείνουν στη χώρα και να κάνουν ό,τι θέλουν. Με αποτέλεσμα να μην μπορείς να κυκλοφορήσεις, όχι μόνο στο κέντρο της Αθήνας. Εδώ έξω από το στούντιο, δύο στενά παραπάνω, που υποτίθεται ότι είμαστε δίπλα στην Αθήνα, δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις. Ας μην μιλάμε μόνο για το κέντρο της Αθήνας. Πλέον όλες οι γειτονιές της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, της επαρχίας έχουν πρόβλημα. Δεν μπορείς να βγεις έξω. Αισθάνεσαι ξένος στο σπίτι σου. Στον Πειραιά να δει τι συμβαίνει. Στον Πειραιά. Μα αισθάνεσαι, κύριε Τσιτρίνο. Πηγαίνετε στο Κερατσίνι, πηγαίνετε στο Πέραμα, πηγαίνετε στο Κορυδαλό. Δεν έχω καθόλου δίκιο αν γυρνάτε στους δρόμους και σας κοιτάνε στα μάτια. Δεν ξέρω, οι συμπολίτες καλά κάνουν και είναι μαζί μας. Είναι νόμιμοι, πληρώνουν φόρους, κάθονται σε αυτό το κράτος και πληρώνουν εισφορές τριπλής και διπλής και τετραπλής εισφοράς και ό,τι τους κατεβεί στο κεφάλι στο Υπουργείο Οικονομικών. Οι μετανάστες, το μόνο πράγμα που κάνουν. Για τους λαθρομετανάστες με ρώτησε ο κύριος Σπίνος. Δεν με ρώτησε για τους νόμιμους μετανάστες. Μιλάμε τόση ώρα για τους λαθρομετανάστες. Το είπα και προηγουμένως αρχικά. Διαχώρισα τους μετανάστες με τους λαθρομετανάστες. Ναι, αλλά εμάς στην Γερμανία πήγαμε με χαρτιά. Μας κοιτάγανε ακόμα και τα δόντια μας κοιτάγανε. Εμείς εδώ δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Οι μεγαλύτεροι εγκληματίες στην Αμερική μετά οι Έλληνες. Το ξέρετε. Αυτές οι απόψεις είναι ανθεληνικές. Δεν είναι σωστό να τις χρησιμοποιείτε. Δεν υπάρχουν έρευνες για αυτό που λέτε. Πάμε παρακαλώ, φύγαμε. Κυνηγάμε παρακαλώ, τον κόσμο. Παρακαλώ, παρακαλώ. Δεν κυνηγάμε κανέναν. Στη χώρα μας προσπαθούμε να είμαστε ελεύθεροι. Παρακαλώ. Θα ήθελα να συμπληρώσω. Τους έχουμε στα σκλάβους εδώ πέρα και τους. Καθόλου στα σκλάβους. Έχουμε φύγει και πάμε στην Αλβανία και δουλεύουμε στα κουράγια. Παρακαλώ. Εγώ νομίζω ότι ο κύριος Σαμαράς δεν έφερε τους λαθρομετανάστες. Δεν τους έφερε, άνοιξε τα σύνορα. Αν ανοίξουν τα σύνορα ήταν από τον κύριο Παπούλια. Αν δεν θυμάμαι καλά. Όχι, όχι, δεν κάποιος... είναι ορθό αυτό που είπε η κυρία Γραβελή. Η πολιτική του κυρίου Σαμαρά να ανοίξουμε τα σύνορα και να γίνουμε όλοι ένα πράγμα ήταν πραγματική το 1993. Και πρέπει δεν να σας θυμίσω επίσης, κύριε Μονέο, τη ρίση του περιβόητου κύριου Προκόπη Παυλόπουλου από το Βήμα της Βουλής επί Νέας Δημοκρατίας, ευχαριστούμε τους λαθρομετανάστες που επιλέγουν τη χώρα μας για να ζήσουν τη νέα ζωή τους. Αυτά τα λέει ο κύριος Προκόπης Παυλόπουλος, που σήμερα δεν θα έπρεπε ούτε να τολμάει να εμφανιστεί και αυτός ο άνθρωπος εκπροσωπεί τη Νέα Δημοκρατία. Αυτός ο άνθρωπος. Ο μοναδικός λαός που βιώνει ρατσισμό είναι ο ελληνικός. Πάμε, σας παρακαλώ πολύ, να δώσουμε το λόγο στον κύριο Τσολακάκη για να συνεχίσουμε και θα δείτε σε λίγο τις φωτογραφίες. Και τα ονόματα, μερικά, 15-20, από τους 200 και τεχνικούς επιτετραμένους, ακούστε, τεχνικούς επιτετραμένους, που προσλάμβαναν στον υπόδρομο Πασόκ και Νέα Δημοκρατία επί 20 χρόνια. Παρακαλώ, κύριε Λοιπόν, είχαμε σταματήσει ότι κατόρθωσα από έναν δικαστή, όταν ζήτησα μια προσωρινή να αναρτούν την κατάσταση, ο οποίος ήταν εργατολόγος, ήξερε καλά, και μου έδωσε αυτή τη διαταγή, και που ανάγκαζε τον Οδία και τη Φίλιππο Ένωση. Και δουλεύουν, αδερφέ, μες στο μαγαζί μας. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Η Φίλιππος Ένωση όμως και ο Οδία, πού να βγάλει τα ονόματα, γιατί εγώ το στόχος μου ήταν να βγουν οι επώνυμοι και να ξέρουμε τους επώνυμους για να ντραπούν και να μειωθούν.
κυρία Τσολακάκη. Τι δουλεύανε, ένα δακίκι. Κύριε Τσολακάκη, συγγνώμη κύριε Μανέο. Δουλεύανε τραγουδιστές ως τεχνική επιτραμμένη. Παρακαλώ λίγο κύριε Μανέο. Αυτή που ξέρουν από καβάλες. Παρακαλώ. Ας τελειώσω πρώτα για να καταλάβει ο κόσμος και αμέσως θα μπούμε στο ψητό. Η Φίλιππος Ένωση λοιπόν αρνήθηκε και αρνούμενη συνάμα έβγαλε και μια ανακοίνωση ότι κλείνει και τον υπόδρομο. Εγώ δεν ήταν ο στόχος μου να κλείσω τον υπόδρομο. Τότε εγώ τι σκέφτηκα. Απέσυρα αφού έκλεισαν τον υπόδρομο την προσωρινή διαταγή και όμως το έκανα το θέμα μου ποινικό. Και στις 19 Δεκάτου του 2008 μήνυσα τη Φίλιππο Ένωση, τον ΟΔΙΕ και ορισμένους άλλους για τους τεχνικούς επιτεδραμένους τους υπεραρρύθμους. Βάλτε σας παρακαλώ τώρα μια ανατελεία. Πάμε στο βίντεο για να βλέπουμε και κάνα προσωπάκι, καμία φωτογραφιούλα για να καταλάβουμε τι σημαίνει τεχνικός επιτεδραμένος και πώς, κυρίες και κύριοι, αυτό το κράτος της απείλας που στηρίχθηκε χρόνια ολόκληρα σε δύο κόμματα έβαζε από το παράθυρο όχι τα δικά σας παιδιά, γιατί αυτούς που θα δείτε δεν είναι τα δικά σας παιδιά. Είναι τραγουδιστές, μανεκέν, βιζιτούδες. Όπως σας το λέω, όπως σας το λέω, για να μην την πληρώνει το στέλεχος του κόμματος στο διαμέρισμα που τη φώναζε, τη διόριζε στον υπόδρομο. Και έπεφτε ο μισθός κάθε μήνα και δεν πάταγε κανένας τους. Και θα αποδειχθεί σε λίγο από την έρευνα που έκανε ο κύριος Σολακάκης, γιατί πήγε το ΣΔΟΕ και ζήτησε ένα-ένα πρόσωπο να το δει που δουλεύει και ο μισθός τους. Και θα δείτε στο τέλος, μετά από την έρευνα του κυρίου Τσολακάκη, 280 πόσοι έγιναν. Πάμε στο βίντεο παρακαλώ. Για τη σπόρνη στο κάγκελο έχετε ακούσει. Απόψε θα ακούσετε για το κάγκελο των προσλήψεων στον υπόδρομο. Ο Κωνσταντίνος Τσολακάκης, δημοσιογράφος, πασίγνωστος παράγοντας της αθηναϊκής κοινωνίας, κατέθεσε μήνυση αναφορά κατά παντός υπευθύνου για διακομματικές προσλήψεις χρόνια ολόκληρα στον υπόδρομο, αφού ο καθένας έβαζε τη μνηστή του, την ερωμένη του μανεκέν ηθοποιούς, το κάγκελο της αρκούδας. Δείτε ονόματα και φρίξτε. Τα έγγραφα είναι κατατοπιστικά για όλους. Λοιπόν, είδατε, το κάναμε και τραγουδιστό, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Παρακαλώ πάρα πολύ στο κοντρόλ τους πολύ καλούς συναδέλφους και τον σκηνοθέτη. Ξαναβάλτε χωρίς μουσική, από τη στιγμή που βγαίνουν τα ονόματα με τις φωτογραφίες, για να βλέπουμε κύριο Τσολακάκη και αγαπητοί κύριοι, έναν-έναν, γιατί θα φύγει τώρα η μουσική, χωρίς ήχο παρακαλώ το βίντεο, και θα διαβάζουμε εμείς τα ονόματα για να δείτε κύριοι, και να δει και ο ελληνικός λαός, κυρία Γράμπελη, ποιους ψηφίζουμε, ποιους ψηφίζαμε και δεν πήγε ούτε ο αδερφός σας, ούτε ο ξαδερφός σας, ούτε το δικό σας παιδί. Και θα δείτε αν από αυτούς, κύριε Μεταξά και κύριε Τσολακά, και εσείς τα γνωρίζετε, είχε κανείς ανάγκη να πάρει τα 700 ευρώ. Η κατάσταση που είδα δεν είναι από εκείνες που έχω καταθέσει στην δικογραφία. Είναι κάπου τεχνική, τεχνική επιτετραμένη. Κάπου την βρήκατε. Έτσι, κάπου αλλού την βρήκαμε. Πάμε σας παρακαλώ πάρα πολύ. Αν είμαστε έτοιμοι να βλέπουμε ένα-ένα τα ονόματα. Ο κύριος Κώστας Τριβέλλας, πρώην πρόεδρος της ΕΠΟ,
ο κύριος Κώστας Τριβέλλας πήγε στον υπόδρομο να μαζεύει δυνάμω. Ήταν υπάλληλος για 700. Ήταν τεχνικός, βεβαίως. Η λίστα που δημοσιεύουμε είναι από τη λίστα τεχνικών επιτετραμένων. Να πει προηγούμενες... ποιο χρόνο, γιατί πρέπει να είναι 10 χρόνια αυτή. Δεν έχει σημασία. Δεν ήταν παιδί. Όχι και πρώην πρόεδρος της ΕΠΟ, αστιεύεστε. Όχι πόσα χρόνια. Αστιεύεστε τώρα. Πάμε παρακαλώ και όποιος κύριος θέλει από αυτούς που αναφέρονται, παρακαλώ, να βγουν να μιλήσουν. Καμία αντίρρηση, η εκπομπή μας είναι φιλόξενη. Πάμε παρακαλώ στον επόμενο κύριο. Ο κύριος Τριβέλλας, πασίγνωστος. Πάμε στον επόμενο κύριο. Ο κύριος, ο Νίκος, ο φίλος μου. Ο Νίκος είναι ιδιοκτήτης της εταιρείας δίσκων Κρόνος. Ποιος είναι το όνομα, δεν φαίνεται καθαρά από εδώ. Ο Νίκος, ο Νικολάκης. Της Κρόνος εταιρείας, πασίγνωστος. Είναι μια πολύ σοβαρή δισκογραφική εταιρεία. Πασίγνωστη δισκογραφική εταιρεία. Σήμερα λειτουργεί. Να τους κάναμε και διαφήμιση, δεν πειράζει. Με δημοτικά τραγούδια. Έχει βγάλει πάνω από 500 CD και καλλιτέχνες. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν ήταν τεχνικός επιτετραμένος. Τώρα εσείς πώς μπορείτε να φανταστείτε. Κυρία Γράμπελ, ένας ιδιοκτήτης δισκογραφικής εταιρείας να πηγαίνει και να σκουπίζει και να λέει στο άλογο προχώρα. Δεν γίνεται αυτό. Ρουσφέτη είναι, κύριε Μονέο μου, ρουσφέτη είναι. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ πολύ. Να δείτε τα δικά μας παιδιά πώς διοριζόντουσαν. Άρε, ονειδίτες. Ο πασίγνωστος ηθοποιός, ο κύριος Βασταρδής. Πώς το καταλαβαίνετε, τον είχατε δει ποτέ, κύριε Τσολακάκη, στον υπόδρομο, τον κύριο Βασταρδή? Μιλήσουμε για τα ονόματα, γιατί δεν τα ήξερα κι εγώ. Ζει ο κύριος Βασταρδής. Να είναι καλά ο άνθρωπος, πασίγνωστος ηθοποιός. Είχε καταφέρει, παρακαλώ, είχε καταφέρει και είχε βρει την κύριε την τρύπα και διορίστηκε στον υπόδρομο. Και δεν μπορούσα να την βρω. Και αυτήν εγώ ζήτησα να αναρτάτε. Εμείς είμαστε εδώ. Εμείς είμαστε εδώ. Για να είσαι άνθρωπος. Τώρα παραμύθια, λέμε, δεν την έδωσε. Πάμε παρακαλώ πολύ. Εφταφράει στο μυστικό. Έλεγα ότι την είχες τόγη, την έδωσε του Σπίνου τώρα μεταξύ μας. Δεν μου την έδωσε ο κύριος Τσολακάκης. Πάμε παρακαλώ. Ο πασίγνωστος προπονητής μπάσκετ, ο κύριος Κώστας Μουρούζης. Με συμβόλαια στο μπάσκετ εκατομμυρίων δραχμών και όμως πήγαινε και έπαιρνε, κύριε Μονέο, κύριε Διάκο, τα 600, τα 700 ευρώ από τον υπόδρομο. Και πιθανόν όχι μόνο από εκεί. Και πιθανόν να κάνω μια παρέμβαση. Παρακαλώ. Ο Κώστας Μουρούζης ήταν στην επιτροπή και πήγαινε και ήταν κανονικά. Δούλευε ο άνθρωπος. Ναι. Α, κύριε Μουρούζη μου, πάω πάσο. Δούλευε. Ο Βασταρδής δούλευε. Όχι. Δεν το βλέπω. Όχι. Κατηγορηματικά όχι. Λοιπόν, κύριε Μουρούζη μου, εάν δουλεύατε. Φίλιππος. Πάω πάσο. Ποιος? Ο κύριος. Πάμε Βασταρδής. Παρακαλώ πολύ στο επόμενο όνομα. Νομίζω. Αλλά γουμούρης δηλαδή. Νομίζω. Για δείτε εδώ ο πασίγνωστος ποδοσφαιριστής, ο κύριος Λινοξυλάκης. Είναι επιτετραμένος ή δεν είναι, κύριε? Ναι. Πήγαινε. Πάλι και εδώ δεν πήγαινε. Αλλά πρέπει να πω ότι ο Λινοξυλάκης ήταν ίσως και 30 χρόνια όταν έπαθε το εγκεφαλικό. Ήταν μια χαριστική πράξη. Μια χαριστική πράξη. Στο Δήμο Αθηναίων δεν ήταν. Ξέρετε πόσοι έχουν πάθει εγκεφαλικά, κύριε Τσολακάκη. Τον έβαλε ο Αγγελάκης. Πάμε παρακαλώ πολύ. Όχι, στο επόμενο. Ήταν 10 χρόνια πριν τον Αγγελάκη. Πριν τον Αγγελάκη. Για να δούμε εδώ, παρακαλώ πολύ. Ρίζος Ευάγγελος, υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Α Αθηνών. Δεν τον ξέρω, δεν έχω ακούσει το όνομά του, δεν τον έχω δει ποτέ. Το Βαγγέλη. Σας το λέω, το Ρίζο δεν το ξέρω. Υποψήφιος βουλευτής, κοιτάξτε, κυρία Γράμπελ. Δεν τον είδα ποτέ στον Ρίζο. Μην σας δούμε τεχνική επιτετραμένη στον υπόδρομο. Όχι, κύριε Σπίνο, εγώ δουλεύω από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και προσπαθώ βουλευτής, να βγάλω το μερογάμα το νόμιμα. Πήγε τεχνικό επιτετραμένο. Σας παρακαλώ πολύ, κύριε Μονέο. Πάμε σας κανένας από όλους αυτούς δεν αγαπάει τη χώρα του. Τίποτε, κύριε. Δεν σας έχει κάνει εντύπωση? Ναι. Επειδή πρόκειται για ένα αξιόλογο παιδί. Βέβαια, έτοιμο παιδί, το γνωρίζω. Πολύ καλό παιδί. Μπορεί να την έχει νόμιμο να είναι μια κυβερνητική θέση που να τη δικαιούται όταν είναι κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία. Μα δεν είναι κυβερνητική θέση. Είναι τεχνικό επιτραμένο, είναι χαμάλι. Είναι αυτοί που κουβαλάνε το άλογο, το χλιμικύρι, δεν πάνε δεξιά αριστερά, τι έβεστε. Αυτά όλα τα άτομα. Ήτανε βοηθητικό προσωπικό, ήτανε λανοδίκες. Όχι, κατηγορηματικά το λέω όχι. Και σας ξαναλέω αυτή την κατάσταση. Δεν ήταν βοηθητικό προσωπικό. Την κατάσταση πρώτη φορά την βλέπω. Πάμε, γιατί παρακαλώ πολύ. Είναι κάθε μήνα επί 20 χρόνια μια κατάσταση. Πάμε παρακαλώ πολύ. Ακούστε, επί 20 χρόνια μια κατάσταση. Εφροσύνη Γερούκη. Χωρίς ιδιότητα. Όχι, έχει ιδιότητα. Φέρετε την κυρία Εφροσύνη. Όχι, κόρη του αστυνομικού. Φέρτε την κυρία Εφροσύνη,
Ξέρετε ποια είναι η εφροσύνη γερού και κύριε Τσολακάκη? Όχι, δεν... Ποιο όνομα κρύβει πίσω? Για πέστε μου για να καταλάβω. Η διαιτέρα του κυρίου Φούρα, διευθύντρια του γραφείου του, όταν ο κύριος Φούρας ήταν υφυπουργός αθλητισμού. Η ιδιαιτέρα του πού δούλευε, στον υπόδρομο ή στο γραφείο? Στο γραφείο του. Και η κυρία Γερούκη πώς ήταν η τεχνική επιτραμμένος? Έπαιρνε τα εξτρά. Σας είπα προηγουμένως. Πάμε παρακαλώ πολύ στο άλλο όνομα. Εκείνη την εποχή αυτή η κατάσταση είναι 330 άτομα. Θέλω να πιστεύω ότι η κυρία Καπόγλη. Αποσπασμένα κάπου αλλού. Δεν είναι γενικό πρόσωπο. Από τα 330 άτομα, τουλάχιστον τα ανώτερου αξιωματικού της ελληνικής αστυνομίας που υπηρετούσε ο κύριος Καπόγλης ως αστυνομικός διευθυντής στην περιοχή του υποδρόμου. Θέλω να πιστεύω ότι είναι συνωνυμία. Έχω προσωπική άποψη για τον κύριο Καπόγλη, για την εντυμότητα και την αξιοσύνη του ως αξιωματικού. Θέλω να πιστεύω ότι δεν είναι συγγενικό του πρόσωπο. Την ξέρετε την κυρία Καπόγλη, κύριε Τσουλακάκη? Όχι. Όχι. Αυτούς ήθελα να βάλουν για να τους μάθουμε που δεν ξέρω. Εδώ είμαστε. Γιατί είμαστε εμείς εδώ? Πάμε παρακαλώ σε άλλο όνομα. Αυτό έλεγε η διαταγή. Τι είπατε? Η διαταγή, η προσωρινή, αυτό έλεγε. Και γι' αυτό δεν αναρωτούσαν την κατάσταση. Ασημίνα Τζαθά. Η Ασημίνα Τζαθά είναι ένα μοντέλο, η οποία διατηρεί γραφείο πρακτόρευσης μοντέλων με έδρα το Παλαιοφάλιρο και κάνει και τηλεοπτικές εκπομπές. Χαλάλη της, είναι ωραία κοπέλα. Είναι πασίγνωστη. Ουδέποτε στον υπόδρομο. Η κυρία Τζαθά κουβάλαγε το χλιμιντήρι του αλόγου. Ουδέποτε στον υπόδρομο εργάστηκε. Ποτέ. Ουδέποτε. Η κυρία Τζαθά. Πού να ξέρω. Πού βρήκατε άκρη, κυρία Τζαθά? Πώς πήγατε στον υπόδρομο? Κυρία Γράμπελη, κοίταξε, κυρία Τζαθά. Πώς πήγε στον υπόδρομο? Πάντως πρέπει να το παραδεχτείτε ότι ο υπόδρομος όταν είσαι 30 χρόνια στην εξουσία και πρόσωπο παντού. Έτσι, γιατί είναι μόνο οι θέσεις. Ήταν και πολλές άλλες. Παρακαλώ, για να δούμε. Κύριε Πανταξά, τα βλέπετε? Κυρία Τζαστά. Γι' αυτό σας λέγανε και γραφικό εκεί πέρα. Έχουμε άλλο όνομα, παρακαλώ πολύ. Δεν με λένε γραφικό. Είναι τελευταία η κυρία Τζαστά. Έχει, μιλάμε για λίστες, μιλάμε. Οπ, Κωστής Χρήστου, τραγουδιστής. Ηθοποιό το γράφουμε, είναι κατά σύντοση τη μέρα που ήρθε ο Ζώ εκεί, ναι. Εκεί παραιτήθη. Είχε παραιτηθεί. Ο τραγουδιστής. Ναι. Σε ποιο γραφείο ήταν ιδιαίτερος, πες το Ματέλη. Δηλαδή, συγγνώμη, σε ποιο γραφείο ήταν ιδιαίτερος. Ο Κωστής ο Χρήστος τραγουδιστής δούλευε στον υποδρομό? Είχε άλογα και ήξερε. Είναι ανιδιοκτήτης. Ναι, σε είχε ποιο γραφείο ήταν ιδιαίτερος, ήταν ιδιοκτήτης. Υπουργός φίλου σου. Και ήταν, ήθελα να σας πω. Ήθελε να λάβει κάποια θέση σοβαρή τεχνικού επιτετραμένου, ναι. Δεν του την έδωσαν και παρατήθηκε, κατά σύμπτωση παρατήθηκε τη μέρα που είχε έρθει ο Θα πάμε πάνω. Τώρα στη μέρα του ΣΔΟΕ, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία. Σε ποιο φίλο σου ήταν ιδιαίτερο? Πάμε παρακαλώ πολύ σε άλλο όνομα. Α, δεν θέλει να πεις. Έχουμε άλλο όνομα. Όπα, Γκασπάρ ο Βασιάν. Ο κύριος ο Βασιάν. Ας μην πούμε τίποτα, είναι συγχωρεμένος. Πέθανε, είναι αλήθεια. Αλλά τότε δούλευε και ήταν ιδιοκτήτης του κλαμπ Stork. Ένα πασίγνωστο κλαμπ. Ποιος δεν το ξέρει. Μπορεί να ήταν και ένα άνθρωπο. Είχε κλείσει το Stork. Ναι, θέλω να πω όμως την ιδιότητα που είχε. Μπορεί να ήταν και ένα άνθρωπο. Έχουμε, άρα έχει πεθάνει τώρα. Καλό ταξίδι. Ποιος είναι? Ο κύριος Πέτρος Καντιάνης. Πέτρος Καντιάνης. Δεν τον γνωρίζω. Άρα Πέτρος, δεν δούλευε στον υπόδρομο. Κύριος Πέτρος Καντιάνης, δεν το ξέρετε? Δεν δούλευε στον υπόδρομο, δεν το ξέρω. Πέστε μου πιο, τίποτα περισσότερο να σας πω. Κύριος Πέτρος Καντιάνης είναι πασίγνωστος ηθοποιός, καλλιτέχνης, τραγουδιστής. Μα αφού είναι, κοιτάξτε, το ότι δούλευε ως προς την έννοια δουλεία δεν το γνωρίζω, αλλά ότι είναι στις λίστες επιτετραμένων. Και ήταν. Δεν έχει και σχέση να είναι. Πάμε παρακαλώ πολύ για να κλείσουμε. Ευχαριστώ πολύ το βίντεο. Πάμε τώρα να πάμε την ημέρα του ΣΔΟΕ. Λοιπόν, πάει το ΣΔΟΕ λοιπόν να κάνει έλεγχο. Θα πούμε δύο λεπτά. Ότι την έγκλησή μου την παρέλαβε ένας εισαγγελέας υπηρεσίας που υπήρξε εξαιρετικός. Πρέπει να ήξερε γύρω από τον υπόδρομο όπως. Φεύγουμε από την έγκληση. Όχι, έχει σημασία. Όχι, δεν έχουμε χρόνο. Έκανε, όμως, θα μας κλείσουν, δεν έχουμε χρόνο. Κάτι θέλω να σας. Όχι, ακούστε με λίγο, επειδή έχω ξέρω την υπόθεση. Μπορεί να συνεχίσουμε και εσείς την άλλη φορά. Βεβαίως. Έχουμε συνέχεια. Αλλά πρέπει να το πω αυτό. Πήγε το, παρακαλώ, ακούστε με λίγο μένα. Τι εντολή έδωσε? Παρακολουθήστε με. Όχι, παρακολουθήστε με. Πήγε το ΣΔΟΕ λοιπόν ύστερα από καταγγελία να κάνει έρευνα και έψαχνε ένα-ένα άτομο και μισθό. Τι βρήκε? Απαντήστε μας. Δεν έψαχνε. Ο εισαγγελέας, ο κύριος Πέρος που έκανε την εντολή και έστειλε, ήξερε τι πρέπει να ψάξει ο ΣΔΟΕ, δεν έψαξε τίποτε από την εντολή. Άρα λοιπόν, το ΣΔΟΕ πήγε με μία εντολή του εισαγγελέα.
Η εντολή αυτή. Είχε μας έπεσε 10 πράγματα. Η εντολή αυτή σε σχέση με την έρευνα του ΣΔΟΕ δεν έχει απολύτως καμία σχέση. Παραδείγματος χάρη. Έλεγε, θα βρεις την κυρία Τάδε που είπατε που είναι στο Υπουργείο του, στον Υπουργό. Στον Πούρα που ήταν ιδιαίτερα. Θα βρεις που δούλευε και τι δουλειά έκανε στον υπόδρομο. Και τι έκανε το ΣΔΟΕ? Τίποτα. Τίποτα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εμείς με το θέμα αυτό θα ασχοληθούμε. Άρα δεν πήγε το ΣΔΟΕ, πήγαν οι κότες του ΣΔΟΕ. Έτσι. Το θέμα δεν πήγε κανένα ΣΔΟΕ εκεί πέρα. Μυρίζει από όπου και αν το πιάσει. Έτσι δεν είναι. Εκείνο όμως που έχει αξία και γι' αυτό κάνουμε το ρεπορτάζ και κλείνει η εκπομπή μας είναι για να καταδείξουμε πως αυτοί που βολεύονται πάντα είναι οι αυλικοί των κομμάτων. Των κομμάτων εξουσίας. Δεν θα διορίσει στον υπόδρομο ούτε ο συνασπισμός, ούτε το κόμμα της κυρίας Μπακογιάννη, ούτε προφανώς ο λαϊκός ορθόδοξος συναγερμός. Θα διορίσουν αυτοί που περνάνε και εναλλάσσονται από την εξουσία, Πασόκ και Νέα Δημοκρατία, και όχι φυσικά τα δικά σας παιδιά, γιατί ο κύριος Τριβέλλας δεν είναι ο άνθρωπος που έχει ανάγκη να διοριστεί, ούτε ο κύριος Κωστής Χρήστου, ούτε ο κύριος Βασταρδής. Υποχρεώσεις βγάζουν οι υπουργοί, ούτε προφανώς η αγαπημένη κυρία Τζαθά, το μοντέλο, ιδιοκτήτρια μοντέλων με έδρα το παλαιό Φάληρο, εντιμότατη η λειτουργία του πρακτορείου, αλλά δεν μπορώ να φανταστώ ότι έστελνε μοντέλα στον υπόδρομο. Για ποιο λόγο άλλωστε, δεν μπορώ να φανταστώ αυτό, θα διοριστεί στον υπόδρομο. Με το θέμα αυτό θα ξανασχοληθούμε. Η εκπομπή μας είναι δύο και λαμβάνει τέλος. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμότατα όλους που ήταν εδώ, κύριε Γεωργακόπουλε. Πάντως τη δουλειά στον υπόδρομο τη βγάζανε οι αλλοδαποί που ήταν και ψήχασαν εχμάλα τους. Πρέπει να το ξέρει ο κύριος. Φίλος των λαθρομεταναστών μονίμως. Όχι, όλοι οι Αιγύπτιοι εκεί ήταν οι άνθρωποι. Και βγάζανε μια άλογα πιθανόν. Εκεί τους είχαν. Επειδή ξέρανε από άλογα. Να σας παρακαλέσω πάρα πολύ και δεσμευτείτε το, γιατί ξέρω ότι εκεί με τον Πανιόνιο τώρα με τις αλλαγές διοικήσεων έχετε μπλέξει. Να είστε και την επόμενη Παρασκευή εδώ στο στούντιο. Να είστε καλά. Κύριε, θα λιωθείτε και σε εκεί. Όχι, όχι, πολλά τα λεφτά, όχι, Γιάννη. Όχι, είμαι χρόνια, 20 χρόνια. Πολύ που είστε εδώ. Κυρία Γράμπελ, να είστε καλά. Δεν σας βρήκαμε στη λίστα των επιτετραμένων, κυρία Γράμπελ. Και ούτε θα μας βρείτε, κύριε Σπίνο. Δεν σας βρούμε. Γι' αυτό μπήκαμε στην πολιτική, δόξα τω Θεώ. Δεν μπήκαμε γιατί θέλουμε να βολευτούμε. Είμαι εδώ και εκπροσωπώ το κόμμα μου, το Γιώργο τον Καρτζαφέρη και το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό, γιατί πραγματικά πιστεύω ότι είναι άνθρωποι με όραμα, με ψυχή και θέλουν να κάνουν καλό για την Ελλάδα. Αυτά που δείξαμε και τα τρία σήμερα δείχνουν πως δεν αγαπάμε καθόλου την πατρίδα μας. Δεν μας ενδιαφέρει, την απομυζούμε από οπουδήποτε μπορούμε. Λοιπόν, κυρία Γράμπελ, είναι και κορυδαλιάτη σα. Εύχομαι ολόθερμα. Δεν έχουμε χρόνο. Θα μα κόψουνε. Και αν μα κόψουνε. Πέστε μου, ρε παιδιά. Είναι για το κανάρα, παιδιά. Ξαφνικά δηλαδή βρέθηκε η Νίκαια να αντιμετωπίσει. Τώρα το λέει ο καθένα ό,τι θέλει. Δεύτερο βήμα. Γιατί σε πειράξει το κανάρα, μια χαρά είναι το κανάρα. Εκεί θα μείνει. Δεν μα αρέσει. Κλείνει. Την επόμενη Παρασκευή στι 12 το βράδυ θα είμαστε πάλι μαζί σα. Εκτιμώ και θεωρώ με θέματα τα οποία αξίζει να τα πολιτευόμαστε σε αυτήν την εκπομπή και επιμένω για μία ακόμη φορά, μην διαλέγετε απέναντί σας να στέκονται άνθρωποι που κρύβονται μέσα στη δειλία τους και δεν έχουν την ευκρισία και το θάρρος να σταθούν ενώπιόν σας και να πούν αυτό που νιώθουν μέσα τους ως προς την ιδεολογία τους, ως προς τα πιστεύω τους και ως προς τις θέσεις που εκείνοι νιώθουν ως άνθρωποι, ως γονείς, ως δημοσιογράφοι, για την καλύτερη μέρα που πρέπει όλοι να ελπίζουμε να έρθει σε αυτή την κοινωνία. Κοιτάξτε πίσω σας. Η σαπίλα του πολιτικού συστήματος έχει μια οσμή που μας κάνει να τη διώχνουμε μακριά. Καληνύχτα.